Κύριε Τζούμη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε θερμά. Εσάς και τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, στρατηγία, να ρωτήσω τη σημερινή παρέμβαση Πούτιν πώς τη βλέπετε και με συνδυασμό και με το πρωτοσέλιδο του Financial Times που λένε ότι είναι εδώ και καιρό πολύ δυτική στην Ουκρανία, αλλά τώρα φαίνεται αυτό να αποκαλύπτεται. Εντάξει, κοιτάξτε, οι δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται. Ναι. Από την αρχή της ρωσικής εισβολής έχουμε ακούσει Ρώσους αξιωματούχους που μιλάνε για χρήση πυρηνικών όπλων. Όπως επίσης δεν νομίζω ότι είναι κάποιο μυστικό το ότι υπάρχουν δυτικοί μισθοφόροι στην Ουκρανία. Ναι. Θεωρώ ότι η χρήση πυρηνικών είναι περισσότερο στο πλαίσιο και στη στρατηγική του εξαναγκασμού και της αποτροπής από την άμεση εμπλοκή νατοϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία, παρά είναι ένα πραγματικό σενάριο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή νομίζω, έτσι όπως είναι η κατάσταση στο πεδίο των επιχειρήσεων, ναι, η Δύση έχει βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημα, ένα διέξοδο. Από τη μία πλευρά είναι να πάει σε μία συνθηκολόγηση επώδυνη, η οποία θα περιλαμβάνει και τον εδαφικό ακροτηριασμό της Ουκρανίας. Mm-hmm. Το 18% περίπου του εδάφους το ελέγχουν οι Ρώσοι. Ναι, ναι. Ή να πάει σε μια ρυψοκίνδυνη κλιμάκωση, η οποία μπορεί να μας οδηγήσει και σε ένα πυρηνικό πόλεμο που ξεφεύγει από κάθε λογική κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην Ερυθρά Θάλασσα, που εκεί τώρα είναι το μεγάλο ενδιαφέρον που όλα τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης έχουν επικεντρωθεί. Να ρωτήσω καταρχάς για το ρόλο της ελληνικής φρεγάτας Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία έχει αποπλέψει στρατηγέ. Κοιτάξτε, όταν είχε αναγγελθεί η επιχείρηση, η ελληνική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι θέλει, επιθυμεί να αναλάβει και την διοίκηση του στρατηγικού κομματιού με το στρατηγείο το οποίο θα αναπτυχθεί στη Λάρισα, αλλά και το επιχειρησιακό στρατηγείο το οποίο θα είναι επί του πεδίου. Ναι. Δηλαδή ενδεχομένως η φρεγάτα θα αναλάβει και το ρόλο του επιχειρησιακού στρατηγίου. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος και νομίζω ότι θα μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη η συμμετοχή της Ελλάδος, της προσδίδει κύρος και τέτοιες επιχειρήσεις θεωρώ ότι είναι προς το εξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον. Και γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για την αποστολή της φρεγάτας από διάφορους κύκλους τώρα εδώ στην Ελλάδα, πιστεύετε? Είναι στο πλαίσιο ότι λέμε σε όλα όχι και αντιδρούμε? Νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από το παρελθόν, ας πούμε, αν το δούμε, θυμάστε κανένα στρατιώτης για τα ιμπεριαλιστικά σχέδια, ναι, κανένας στο εξωτερικό κλπ. Αυτοί οι οποίοι πάνε στην αποστολή αυτή είναι μόνιμα στελέχη, ναι, και είναι θελοντές. Βέβαια. Πρέπει να πούμε. Βέβαια. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενεργό συμμετοχή και έχει εμπλακεί άμεσα στην περιοχή. Βέβαια. Υπάρχει μια στοιχεία Patriot από το 2021 η οποία έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Αυτή και με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έχει αποτρέψει 350 περίπου επιθέσεις από τους Κούθη εναντίον των πετρελοπηγών της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα. Έχει δηλαδή συμμετοχή η Ελλάδα ήδη. Mm-hmm. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι σε οποιαδήποτε νατοϊκή αποστολή, οι Τούρκοι πάνε οικειοθελώς. Mm-hmm. Μόνο έτσι, ξέρεις, δείχνεις την παρουσία σου στο εξωτερικό και βρίσκεσαι μέσα στο επίκεντρο των αποφάσεων. Mm-hmm. Τελικά το ερώτημα είναι ότι μπορούν οι ευρωπαϊκές φρεγάτες να σταματήσουν τους Χούθη, εκτιμάτε εσείς από την μεγάλη εμπειρία που έχετε? Ναι, νομίζω θα αναπτυχθεί εκτός από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις είναι και αμερικανικά αεροπλανοφόρα, ναι, στην περιοχή. Το γεγονός ότι δεν εντάχθηκε η ελληνική φρεγάτα κάτω από αμερικανική ομπρέλα ενδεχομένως έχει σχέση με την απροθυμία των Γάλλων να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή οι Γάλλοι δεν θέλανε να μπουν κάτω από αμερικανική διοίκηση. Mm-hmm. Και γι' αυτό η φρεγάτα η οποία θα πάει στην Ερυθρά Θάλασσα θα έχει και διτό ρόλο, δηλαδή θα είναι και με την ευρωπαϊκή δύναμη, αλλά θα μπορεί να συμμετέχει και με τους Αμερικάνους. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ρίσκο. Mm-hmm. Θα είναι τέτοια η προστασία που θα υπάρχει από τα ανταεροπορικά της δύναμης αυτής η οποία θα αναπτυχθεί, που δεν νομίζω ότι θα έχει ρίσκο και θα είναι προσθετικό της χώρας το ότι συμμετέχει.
η λήξη αυτής της κατάστασης πιστεύετε ότι είναι με αυτό που είπαν οι Χούθοι, ότι εμείς θα σταματήσουμε αν σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα? Είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα εκεί η κατάσταση με τους Χούθοι. Αν τελικά τα πράγματα καλυτερεύσουν στη Γάζα, δηλαδή υπάρχει ένα σχέδιο ειρήνης, που και αυτό είναι δύσκολο. Εγώ ακούω ότι οι Ισραηλινοί ενδεχομένως θα προσπαθήσουν να κάνουν και επεμβάσεις και να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις ακόμη και στη Ράφα, που εκεί έχουν μαζευτεί 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν δεν βλέπω δηλαδή κάποια αποκλιμάκωση, αλλά εάν θα καλυτερεύσει η κατάσταση στη Γάζα, ενδεχομένως θα υπάρχει και αποκλιμάκωση σε αυτή την περιοχή, η οποία έχει τεράστιο γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Όλες οι συγκοινωνίες οι οποίες ξεκινούν από τον Ινδικό ωκεανό και περνάνε στον κόλπο του Άντεν και μετά ανεβαίνουν προς την διόρυγα του Σουέζ και στην Μεσόγειο, περνάνε από το συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Πριν να επισημάνω ότι πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σομαλία. Ναι. Η οποία με βάση τη συμφωνία αυτή η Σομαλία εκχωρεί τον έλεγχο των χωρικών της υδάτων και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην Τουρκία. Mm-hmm. Και μάλιστα η Τουρκία θα παίρνει και το 30% των εσόδων από την συμφωνία αυτή. Η Τουρκία έχει πάει από το 2017 στη Σομαλία, ναι, στο Μογκαντίσου, και έχει εγκαταστήσει μία βάση η οποία ήταν η μεγαλύτερη που βρίσκεται εκτός τουρκικού εδάφους. Στήξε 50 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι τυχαίο το ότι κάνει τέτοιες κινήσεις η Τουρκία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η Ελλάδα είχε κάθε λόγο να βρίσκεται στην περιοχή με την παρουσία της φρεγάτας και με την ανάληψη της αποστολής, βέβαια εδώ στο στρατηγείο στη Λάρισα, που δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει τέτοια αποστολή. Το είχε κάνει και στο παρελθόν, το 2014, με μια ανάλογη αποστολή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Να τελειώσουμε μια ερώτηση τώρα γενική. Πόσο έχει αλλάξει πλέον το πεδίο των πολεμικών συγκρούσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πόσο θα τα αλλάξει την τεχνητή νοημοσύνη, στρατηγέ, πιστεύετε? Εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Έχουμε μπει στην τέταρτη φάση της βιομηχανικής επανάστασης. Ναι, ναι. Όλα αυτά που βλέπουμε με τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, μιλάμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη, για αυτόνομες μηχανές, οι οποίες αφού τους βάλεις τα δεδομένα θα μπορούν να ενεργήσουν μόνες τους. Mm-hmm. Σε λίγα χρόνια δεν θα εξετάζουμε ένας μαχητής αν έχει τη δυνατότητα μέσω της χρησιμοποίησης του όπλου του, αλλά μέσω της τεχνολογίας να μπορεί να ενεργήσει στο πεδίο της μάχης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται κράνη τα οποία φέρνουν πάνω ειδικό σύστημα ώστε να υπάρχει real time από το πεδίο της μάχης που θα μεταδίδεται από το κράνος ενός μαχητή στα κέντρα επιχειρήσεων και στα κέντρα αποφάσεων. Mm. Άρα λοιπόν θα μπορούν να έχουν και πλήρη εικόνα. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε με το διαδικτυοκεντρικό πόλεμο, δηλαδή με την ανάπτυξη δορυφόρων και με τα συστήματα που θα αναπτυχθούν στο διάστημα, έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση επιχειρήσεων στον πόλεμο της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Να σε ευχηθώ καλό μεσημέρι και καλό μήνα για αύριο, στρατηγέ. Ευχαριστώ θερμά. Επίσης, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.